εδώ σε ακόμα ένα βίντεο που σε αφήνει εδώ την καναλάρα. Μη γελάς εσύ δίπλα. Γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω να το ακούω στο YouTube. Ωραία. Αποκαλύφθηκε η μία. Ξεκινάει η βλογκάρα, παιδιά. Επιτέλους διακοπές. Επιτέλους, μωρέ, επιτέλους ακούμε φίλες. Ωραία, διακοπές επιτέλους λέω με τις φίλες μου. Κάτσε και το πέφτει. Καλά, φύγαμε και λαφώνησε και αστυφάλια και πάρω τη μύχο. Μα, διέβησα το κάδρο, περίμενε. Φύγαμε και αστυφάλια και λαφώνησε και πάρω τη μύχο. Και επιτέλους, και το λέτε και δεν πήγε καλά. Εντάξει, λοιπόν, με γύρωσε. Άκυρη μου βγάλε την πάσα μου, δεν πειράζει. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο και πάμε να πάρουμε το αεροπλάνο. Για πού? Μύκονος. Σαντορίνη, καλέ πάμε. Ωραία, ταξιδεύουμε αυτήν εδώ όπως καταλάβατε. Τρελό Σαββατοκύριακο θα περάσω. Δύσκολο. Και πάμε να βρούμε άλλη μία. Κοντή. Καλά, με δύο κοντές ταξιδεύω, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Τι? Πώς είσαι βρίσκεσαι. Κοίτα λίγο, ύψος, διαφορά που έχουμε. Κοίτα που είναι το Δίεγο. Α, καλά, εσύ δεν άλλο κοιτάς. Τέλος πάντων. Έχουμε φτάσει αρκετά νωρίς. Πάλι καλά, γιατί με τον Κωνσταντίνο πηγαίνουμε οριακά. Ναι, ωραία. Η Ελένη όμως σε περιμένει εδώ πέρα, ήδη φτάσει. Τόσο καλή, τόσο καλή. Πάμε να βρούμε την Ελένη Βουλγαράκη λοιπόν. Αυτή λοιπόν θα κομμένη ήταν για να μην αργήσει. Ναι, αφού έχει, τον κέρδο ρε σένα. Νάτι, νάτι, νάτι. Άρα δεν μας περιμένει έξω, μας περιμένει μέσα. Τι πλατήσει είναι αυτό που ήρθα πρώτη από εσάς. Αυτό λέμε. Βλέπετε λίγο τη διαφορά ήψου. Η μαμά και τα παιδάκια. Τις πάω διακοπές. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε βαλίτσες και θα βγούμε σε λίγο. Έλα, για μίλα τώρα. Ποια έχει την πιο βαριά βαλίτσα? Αυτή. Καλά, τραγική. Έχω πιο πολλά ρούχα γι' αυτό. Ναι, έχεις πιο πολύ χαζομάρα βασικά, όχι ρούχα. Δεν θα σας δώσω. Ούτε ένα second skirt να βάλετε. Δεν θέλουμε. Έχουμε δικά μας. Εσύ λέει δικά μας, όλα τι λένε. Η Ελένη λέει φοβήθηκε, λέει, και δεν πήρε παπούτσια. Που άμα δεν τη δώσω ρούχα και το πάρει το Σάββατο, δεν έχει να φοράει. Όχι, δεν κατάλαβε. Τι έφερε? Έφερε πάρα πολλά πράγματα. Τι έφερε? Δεν το πήρε. Θα δείτε. Έφερε ένα που κάμισε, μία που κάμισε για να πιστέψει. Δεν μπορεί να λέτε. Καλά, ναι, μόνο εσύ τα βάλει, αλλά δεν θα το πιστέψει. Θα πάρει ένα τέλειο πράσινο φόρο. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να ζήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τελικά, ποια είναι η πιο διάσημη στην παρέα? Ο Βασάλος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει. Ωραία. Είσαι η πιο διάσημη της παρέας. Η πιο διάσημη της παρέας. Παίζει παντού. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ θα σέβεσαι. Μην ακούσω τίποτα. Έχω μια μικρή καθυστέρηση. Γενικότερα η αλήθεια είναι. What the fuck is it all? Αυτό δεν έχει πάει πολύ καλά. Εν συντομία, θα πούμε ότι σας ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ πάνω. Τέλεια, θα πάμε να φάμε, να πιούμε ένα καφέ κτλ. Και με την που φτάνουμε, μας λέει ότι τελικά δεν μπορούμε να προσγειωθούμε, αλλά θα κάνουμε λίγο εισκύκλους από πάνω, λίγο να μας πάρει. Και τελικά, γυρίζουμε. Και τελικά τι έγινε? Τελικά τσακώθηκε εγώ πάλι. Τσακώθηκε εγώ, γιατί γυρνάμε Αθήνα, γιατί δεν μπορεί να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Και ζητούσε αυτή να ρωτήσει να το εξηγήσει τεχνικά, γιατί δεν μπορεί να προσγειωθεί. Ναι, σαφώς και ζητούσε, δεν κατάλαβα. Όχι, θέλω να δείξει πως εσύ σου θα το τσακωθεί εγώ. Όχι έτσι, όχι, όχι. Α, έτσι. Ωραία, έχει εξελιχθεί αυτό το vlog. Μα κυρία μου, δεν μας έχει καλύψει η απάντησή σας. Έτσι να λέτε. Όχι, δεν μας έχει καλύψει η απάντηση του πιλότου. Περιμένουμε κι άλλη ανακοίνωση. Εγώ πω για ένα γάμο, λέει κάτω. Λοιπόν, επιστρέφουμε Αθήνα. Αυτό ήτανε. Έχουμε φάγει η Σαντορίνη πόση ώρα? Τέλειο. Μια μισή ώρα. Όλο λάθος. Ξεντέρα. Ζωγραφισμένη στα μάτια. Όταν πάμε να το ξαναγατεύω, δεν πάλι. Καλά, εντάξει. Εγώ ποτέ. Δεν ξέρω ούτως τι γίνεται.
Τώρα σοβαρά δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν έχει πτήσει. Και επειδή το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Μια μισή ώρα στην αέρα. Θέλω, έχω φέρει και για εσάς. Ναι, τι περιμένει, τι έχω. Κοφρέτα, αυτή είναι με φουντούκι σοκολάτα και αυτή είναι με φυσικό βούτυρο. Α, εγώ θέλω φυσικό βούτυρο. Και αυτό είναι κούκι. Κούκι θέλω. Και έχω και, έχω και αυτό. Εγώ θέλω. Θα πει την κάστα. I'm sorry. Πάλι καλά, παιδιά. Μα σώσανε my protein. Α, έχω το τσαντάκι μου, τα έχω όλα μέσα. Για αυτές τις περιπτώσεις. Και έχω και τις βιτές, μια βιταμίνη. Είναι βιταμίνες σε σαλαιδάκια. Για τη συνέχιση του ταξιδιού σας, μόλις μας δοθούν περαιτέρω πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση. Ladies and gentlemen, our ground staff is currently making arrangements to ensure. Ναι, αυτό είναι σοκολάτα σοκολάτα φεσάν και αυτό είναι πιστευόγκυρο. Αν ξεκατώ. Ποιο θες, σοκολάτα πιστευόγκυρο. Δεν μας αρκεί η ανακοίνωση, κυρία μου. Θέλουμε κι άλλη. Θέλουμε να μας ανακοινώσετε. Ποια είναι η θερμοκρασία εδάφους. Πόσο έχει αέρα. Πόσο έχει το έδαφος. Πόσο είναι τα αποχώρη. Να μας πει ο Έλληνας λειτουργεί δεξιόστροφα ή αριστερό. Όχι. Πες ότι μυρίζαμε και καμένο. Μυρίζαμε και καμένο. Η γογό τα θέλει όλα. Θέλει να μάθει. Θέλει να τις εξηγήσει. Κατάλαβε. Δεν μας αρκεί αυτή η ανακοίνωση. Ανακοινώστε μας πράγματα. Πείτε μου. Με την γογό δεν μπορώ. Η κίνηση που μας ανακοινώνει ότι γυρίζουμε στην Αθήνα είναι εγώ. Να το πατήσω. Και δεν έφτανε. Να το πατήσω. Εμείς βγήκαμε στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Μας έχουν πετάξει μέσα, μας ανοίξαν μια πύλη, μας πετάξαν μέσα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι θα κάνουμε. Οι βαλίτσες μας δεν ξέρουν πού. Μας έχουν πετάξει απλά σε μια πύλη, όπως βλέπετε, εδώ. Χωρίς καμία, όντως τώρα, καμία ενημέρωση. Αν θα πάρουμε τις βαλίτσες μας, τι θα κάνουμε. Οπότε, εντάξει, είναι λίγο ακραίο. Θέλω να σας ενημερώσω για αυτά που έχουν κάνει. Πάρτε σαν, εντάξει, εσύ και εγώ. Πάρτε χάπι για τα νεύρα σας. Δεν είστε καλά. Ήρθε η δική μου σειρά να φωνάξω. Όχι, να φωνάξεις. Τι εννοεί, εσύ έκανες χειρότερα. Πώς να πήγε στο ring. Εγώ, πες. Τι, εμείς καθώς. Όχι, εγώ ή εγώ έκανε χειρότερα. Εσύ εδώ, γιατί λέω, δεν το κατάλαβες αυτό που είμαστε εμείς εδώ πέρα και το βλέπετε εδώ και ακούμε από τον πάτο σου. Είστε τραγικά! Εγώ σε όλο αυτό που είναι οι δύο αυτές εδώ πέρα με νευρικό κλονισμό είναι έτσι, βλέπεις πως θα έχω πέρα αυτές δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, και πέρα από όλο αυτό που έχουν την ταλαιπωρία, μας είπανε σε μια ώρα, πέρασε μια ώρα και τώρα μας λένε άλλη μια ώρα. Ναι. Για να μας ενημερώσουν ότι δεν θα πετάξουμε τελικά. Απλά μας κρατάνε εδώ. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Έχει πέσει και το ρεύμα εδώ και έχουμε υτροκοπήσει. Σκορ! Ποιος μας έχει ματιάσει. Ο Κωνσταντίνος ο Βασέλος. Που έλεγε τι θα κάνω εγώ όταν πάτε στη Σαντορίνη. Πού θα είμαι, πού θα πάω. Δεν θα κάνεις τίποτα γιατί δεν έχω κάνει σπίτι σήμερα. Τελικά μάθες ο Κωνσταντίνε, ερχόμαστε. Η ώρα είναι 4 και 25 πρώτα λεπτά. Εμείς είμαστε ακόμα στο αεροδρόμιο. Μετά από ανακοινώσεις, καθυστερήσεις. Σε λίγο θα πιάσουμε δουλειά εδώ στο τέτοιο. Με τα πολλά, να σας πω ότι είμαστε στο lounge της Aegean, της Star Alliance φυσικά. Και οι φτωχάλες οι φίλες μου, βασικά πήγε η φτωχάλα η άλλη και λέει κουπόνι να μπω μέσα, ποτέ. Και τελικά επειδή, βασικά όχι εγώ, επειδή ο Κωνσταντίνος είπε... Είναι στόκερ σου. Ξέρει πόσα κουπόνια έχω μέσα στο... Τι κουπόνια, μωρί, μίλια λέγονται κι εσύ. Πόσα κουπόνια έχω ναι, για ξαρκή. Ναι, αλλά πηγαίνουν από τα μίλια. Ναι, αλλά ξέρει πόσα ακριβώς κουπόνια είχα μέσα. Γιατί τώρα και... το ήξερε. Δεν ξέρω, μπορούσε και λέει θα μπείτε και δύο μπίρες. Έχεις 2-3 κουπόνια. Ναι, όχι, σου κλέβει μίλια. Ναι, στάνταρ. Ωραία. Και κάνει πτήσεις. Λοιπόν, και έβαλα. Μη φωνάζω κιόλας γιατί είμαστε βλαχάρες. Και έβαλα τις φίλες μου τις φτωχάλες που έχουν πέσει με τα μούτρα στο φαγητό. Μέσα. Και τρώνε. Έχουμε φάει όλο το lounge. Αυτό. Εγώ το μόνο το δικό μας είναι έτσι.
πες το σκηνικό που οι τουρίστες κατέβηκαν πάλι πίσω, γιατί πήγαμε στο Σαντορίνη και γυρίσαμε και νόμιζα ότι βγήκε κανείς στο Σαντορίνη. Ναι, ήταν μια οικογένεια και μας λέει, συγγνώμη, πού είμαστε. Λέμε, γυρίσαμε Αθήνα και λέει, αυτό νομίζανε οι κακομύριδες. Ότι κατέβηκαν στο Σαντορίνη και λέει, ήλωσαν μέσα στο αεροπλάνο. Η πτήση μας πηγαίνει στις 9 και είμαστε στο αεροδρόμιο από τις 8 ώρα το πρωί. Και θα παραμείνουμε μέχρι τις 9 το βράδυ. Εντάξει. Η Ελλάδα. Τραγικό. Λοιπόν, δεν σας αφήνω να φάω κι εγώ. Σας έχω πει από την αρχή αυτού του βίντεο ότι είχαμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω των δυνατών ανέμων που δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε στη Σαντορίνη. Ήμασταν τις 8 η ώρα το πρωί εδώ στο αεροδρόμιο. Τελικά πήγαμε, γυρίσαμε όπως ξέρετε και εκ νέου πτήσεις μας ήταν για τις 9 η ώρα το βράδυ. Η ώρα είναι 9 και 4 και εγώ αποφάσισα να γυρίσω πίσω, να γυρίσω στο σπίτι, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες και για το λόγο ότι υπάρχουν αναζωπηρώσεις προτίμησα να μην πάω στον προορισμό μου και να μείνω μαζί με την οικογένειά μου και να είμαι ασφαλής στο σπίτι. Κάπως έτσι, από τα γέλια, το βίντεο θα κλείσει κάπως έτσι λίγο πιο μελαγχολικά. Παρ' όλα αυτά, να πω, δεν ξέρω πότε θα δείτε αυτό το βίντεο, αλλά αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα να μην πάω στη Σαντορίνη. Να προσέχουμε όλοι και να είμαστε λίγο πιο, έτσι, να αγαπάμε τη φύση, το περιβάλλον και τη γη που μας φιλοξενεί. Αυτά! Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσει αυτό το βίντεο από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από όπου ξεκίνησε. Ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!